Φυσικότητα. Κοίτα, Γιώργο μου, να σου αναλύσω κάτι. Το σωστό είναι ένα. Απλώς έχουμε μετά μικρότερο ή μεγαλύτερο λάθος. Όταν αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Επίσης όμως μεγάλο, γιατί πάμε να φτιάξουμε, να δώσουμε ύφος και ενώ το ζητούμενο είναι βάθος, εσύ μπερδεύεις και δίνεις σκούρο χρώμα και νομίζεις ότι αυτό είναι βάθος. Οπότε πρέπει αυτό σαν αίσθηση να το ξεκαθαρίσουμε και να σου μεταδοθεί σωστά και να το βρούμε. Εάν όμως σου λέω καθάρισε την άρθρωσή σου, εσύ πας στο «Ι» που είναι ένας φλατ ήχος που του λείπει επίσης βάθος και του λείπουν αρμονικές. Λοιπόν, σωστός, αυτό είναι. Όταν ξεκινάς δεν θα είναι δηλαδή, ναι, αλλά όχι τόσο πρόχειρα, να υπάρχει ουσιαστική τοποθέτηση. Όχι. Και όχι. Όχι αυτό. Ωραίος. Καλή συγκράτηση από κάτω. Το άνοιγμα σου κράτα το σταθερά. Εδώ έχασες τη θέση. Ξεστήριξες. Αυτό εδώ το φτιάχνεις και λες. Αυτό είσαι στο τραγουδό έτσι. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να φωνάξω. Όχι, δεν. Είναι να έχω τη σωστή αίσθηση. Αυτό που μου έρχεται άνετα, ακόμα και το πιανίσιμο, είναι επικοδομητικό στο να αντιληφθείς πώς πρέπει να ακούγεται και πώς να ακούς εσύ εσωτερικά. Γιατί εξωτερικά είναι εύκολο να ακούσεις το λάθος. Εσωτερικά δεν έχουμε την αντικειμενικότητα, τη χάνουμε. Έτσι. Mm. Οπότε πάμε. Επάνω λίγο, ελάχιστα. Έκλεισες λίγο το αντιχείο σου και αμέσως ακούστηκε πιο φλατ. Δεν μένεις. Αν μπόρεσες να παρατηρήσεις τι έκανες, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, άνοιξες πολύ καλύτερα μέσα εσωτερικά. Κάθετα. Εδώ. Και όλο μαζί ίδιο. Με το που θα ανοίξεις και θα κάνεις ένα όμικρον κεφαλαίο, μια επιμήκυνση του αντιχείου σου,
αποκτάς μετά επαφή, εφόσον κρατάς βέβαια αέρα, αέρα και γίνεται ηχητική κολόνα με τη στήριξή σου, με το διάφραγμά σου. Αν αυτό λίγο πιο μικρό εδώ, όσο και να πιέζεις τα πλευρά, χάνεται ηχητική κολόνα. Λειτουργεί μόνο ο λαιμός. Αυτό δεν έβαλε σόλι. Δεν είχες βάλει το διάφραγμά σου. Μπορεί να πήρες αναπνοή. Έκανες και ένα ψευτοκράτημα και μετά έβαλες το λαιμό να δουλέψει. Ανεξάρτητα. Κατάλαβες. Ξανά σε παρακαλώ. Το σωστό είναι ένα. Δεν από υπάρχει. Εκεί και πέρα έχει μικρότερη ή μεγαλύτερη απόκληση από το σωστά. Από το Όχι. Πα να το φτιάχνει. Άκου. Ούτε είναι αορίστικο να είναι. Ειρήνη λε. Όχι, δεν λε. Ειρήνη. Αυτό. Εκεί είναι. Και πιο πολύ στήριξη. Μην πα. Αχωρί. Όλο το πακέτο. Δεν θα ανοίξεις απ' έξω αυτό, μέσα, το χασμούριμα. Ξέρεις τι, σαν να νιώθεις, σαν να θες να ρουφήξεις μέσα. Να είναι, αυτό ξέρεις γιατί. Στην ουσία το ανοίγμα να είναι μέσα, ναι. Δηλαδή εκεί που είναι ο ουρανίσκος σου, δηλαδή. Α. Αν πω. Αυτό είναι ένα στυλ. Όχι, έλα. Όχι. Άσε με λιγάκι να σου ανοίξω. Yeah. Μέσα. Σαν αλφα. Σαν αυτό. Σαν ναι. Ναι, πάρε. Αυτό ξανά. Δεν πειράζει μου, δεν μας βλέπει μωρέ. Ναι, εσάς. Έλα εδώ να σε έχω αγκαλίτσα, κόρη. Θα το ακούσεις ότι αυτό είναι σωστό. Κατάλαβες. Πάμε ξανά. Ξανά. Δεν κάνω. Δεν πάμε με έκτος. Και θα το βρούμε. Δεν το βρούμε. Λίγο από πριν. Ναι. Ναι. Έχασες την επαφή μετά στη διαδρομή, ξεκίνησες σωστά. Πάμε ξανά. Μην το φτιάχνεις. Τι κάνεις, κάνεις βήμα και χάνεις σιγά σιγά το μάθος. Δηλαδή, με συγχωρείς. Δηλαδή, κάνεις. Κατάλαβα.
τέτοιο όμω. Είναι τέτοιο διπλό. Και είναι μικρέ οι διαφορέ. Μικρή διαφορά, αλλά μεγάλη. Μεγάλη σαν απόδοση όμω απέχει. Κατά, λίγο αυτό εδώ. Όντως, λίγο να κλειστώ στο δάχτυλο. Το καταλαβαίνω. Επειδή είναι πολύ μικρέ οι κινήσει που γίνονται. Μα είναι ελάχιστο. Τώρα το κατάλαβα. Γι' αυτό και δεν παίρνει είδηση κανεί. Είναι κάτι εδώ, ναι, που δεν το καταλάβαινα. Γι' αυτό θα, το αντίβαρο για να μείνει ανοιχτός ο λαιμός σου είναι η καλή στήριξη. Πρέπει να κάνεις αναπνοές όμως καθημερινά, Γιώργο, αυτό. Άνοιξε, άνοιξε. Πιο... Έλα, ξανά. Και εδώ ξεκίνησες λάθος. Όχι, ναι, δεν πρέπει να κάνω. Με το που χασμουριέσαι, τεντώνεις χορδές και ανοίγει το αντυχείο πάνω. Έτσι, όχι όμως, κοίταξε στο καθρέφτη και θα διαπιστώσεις ότι κάνεις. Α. Έκλεισε μέσα όμως. Ναι, κάτι πάει. Έκλεισες μέσα. Χασμούριμα, χασμούριμα. Ναι. Ρε παιδάκι μου, θα σου πω κάτι ακραίο. Όταν πας να κάνεις αμετό, τι κάνεις. Αμών. Α. Α. Τι κάνεις. Ναι. Ανοίγεις το λαιμό σου, πώς όμως, κάθετα. Ναι, και... Γιατί αν πας να κάνεις με το θα κάνεις στρόφιση αντί να το βγάλεις. Σου λέω κάτι ακραίο για να λειτουργήσει στο μέτρο που πρέπει, έτσι. Καθόλου δεν. Ξανά. Σου ξανά. Κάτσε. Βάλε στο μυαλό σου ότι αφού ξεκινούμε και σου κάνω ok, ότι το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο πρέπει να είναι ολόιδιο με το πρώτο. Παρακολούθησε το αυτί σου, να το παρακολουθεί. Διότι τελικά, τι τραγουδούμε, είναι μια αίσθηση στην οποία έχουμε έλεγχο. Λίγο πάνω έξεφε. Το ξέρω, ναι. Είδες που ξέρεις, έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθείς. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ξανά. Συγκράτηση, μη σκύβεις μπροστά, όρθια πίσω να κρατάς και να σφίγγεις. Δεν είναι. Καταρχήν μην το πας νότα-νότα. Ναι, μεν το παρακολουθείς, αλλά λεγκατήσιμο. Ναι. Έλα.
σπρώχνεις έξω. Αλλά δεν θα το ρουφάς προς τα πάνω. Κάτω να στείλεις. Αυτό που πάμε, ξανά. Αγόρι μου, γι' αυτό υπάρχει τεχνική, για όλους μας. Όλη φωνή έχουμε, αλλά δεν φτάνει. Ναι. Και εσύ έχεις μια καταπληκτική φωνή, έτσι, και πολύ ωραία φωνή και ωραία ηχόχρωμα. Και έχεις αντίληψη, Γιώργο μου. Δουλίτσα, δουλίτσα. Ριγένεις. Ναι. Πάντα θα μελετημένα να σκέφτεσαι τι θες. Γιατί δεν σου το κρατάει απόλυτα το διάφραγμα. Εδώ δεν κρατάει το διάφραγμα, βάζει τη δύναμη και ο λαιμός. Ήταν λίγο χαμηλό αυτό. Mm.
Τι είναι, δεν έχει σημασία. Εδώ κάνεις λάθη πιο κάτω, δεν είναι θέμα ύψους. Ήταν το πιέσεις. Α, ούτε. Γιατί τι είπε. Πρέπει να κάνω και τα ψηλά, να κάνω εσύ, γιατί τα έχω αφήσει. Θα σμουρίσω. Μην πας από πάνω, δεν θα το βρεις εύκολα. Κρατάς. Να ξεχάσω, κοίτα, τι γίνεται εδώ. Μπορεί να πω, είναι αυτό που λέτε θέμα γυμναστικής, πρέπει να γίνεται κάτι, ναι. Πιέζεις, αλλά πιέζεις έτσι, ναι. Πιέζεις σκληρά, ενώ δεν θέλει, ναι. Θέλει σταθερότητα και βέβαια για να έρθει αυτή η σταθερότητα θέλει γυμναστική. Γίνεται εδώ, φεύγει, τι γίνεται, κάτσε. Thank you.